Την κρίσιμη και τελική αναμέτρηση στη Νέα Δημοκρατία για τον Πρόεδρο. Δεύτερη επαναληπτική διαδικασία. Κοντά μας είναι ο Πρόεδρος της ΝΟΔΕ Ευθειότητας, ο κύριος Στέλιος Κανέλλος. Καλησπέρα. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά. Καλησπέρα. Καλή χρονιά και στους τηλεθεατές. Να είστε καλά. Καλησπέρα. Με η Μαράκης Μητσοτάκης. Καλή δύναμη. Ακριβώς. Σωστά. Έχετε δουλειά και αυτό το Σαββατοκύριακο. Έχουμε για ένα ακόμα Σαββατοκύριακο. Φορά... Την ίδια δουλειά με το προηγούμενο. Όχι. Γιατί αυτή τη φορά πρέπει να πούμε ότι οι ψηφίσαντες είναι και εκλογικός κατάλογος. Άρα ψηφίζει ο πολίτης το εκλογικό τμήμα που ψήφισε την πρώτη Κυριακή. Το εκλογικό σώμα είναι οι συμμετέχοντες της πρώτης Κυριακής. Δεν υπάρχει υποχρέωση καταβολής 3 ευρώ σαν οικονομική συνδρομή, ούτε σύνταξης αίτησης επιβεβαίωσης εγγραφής μέλους. Και βεβαίως η διαδικασία, αφού γίνεται μεταξύ δύο υποψηφίων και χωρίς διατυπώσεις αιτήσεων οικονομικής συνδρομής και κάποιες άλλες, ανείχνευση στο σύστημα μέσω τάμπλετ των στοιχείων του εκλογέα, με μηχανογραφημένους καταλόγους γίνονται, είναι πολύ πιο γρήγορη και πολύ, αν θέλετε, πιο εύκολη. Όμως είναι και πολιτικά ιδιαίτερα κρίσιμη. Μάλιστα. Αυτά είναι τα τεχνικά χαρακτηριστικά, ναι. Συμμετοχή πιστεύω... περιμένετε ότι θα έχουμε ανάλογη με την πρώτη? Θεωρώ ότι θα είναι πολύ μεγάλη συμμετοχή. Το σώμα που ξεκινάμε και το οποίο είναι σημείο αναφοράς είναι 404.000 ψηφίσαντες της πρώτης Κυριακής. Εκτιμώ ότι η συμμετοχή θα είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Αναλογικά μπορεί να καλύψει, κατά τη γνώμη μου, ένα ποσοστό της τάξης του 90% και άνω των συμμετεχόντων την πρώτη Κυριακή. Υπάρχει ενδιαφέρον, θα εκδηλωθεί και την ημέρα των εκλογών αυτή η τάση να δοθεί μια καινούργια δύναμη, μια αναζωογόνηση γενικότερα να λάβει χώρα στη Νέα Δημοκρατία, και είναι τόσο κρίσιμη η απόφαση που είναι συνειδητοποιημένοι αυτοί που ήρθαν και την πρώτη Κυριακή να δώσουν την ψήφο τους μια όθηση για μια νέα δημοκρατία, για μια ανασυγκρότηση και ανανέωση στην παράταξη. Ποιος ο καταλληλότερος, κύριε Κανέλλο? Κοιτάξτε. Γιατί όλοι μετά λένε όποιος και να βγει, ενότητα, θα συνεργαστούμε και... Αλλά αυτά είναι μετά. Ναι, ούτε για την ενότητα θα μιλήσω, ούτε για τις συνεργασίες, ούτε για τίποτα άλλο. Θα πω μόνο ένα πράγμα. Θεωρώ ότι είτε με τον Βαγγέλη Μαράκη είτε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, και δεν το λέω αυτό το πράγμα προσχηματικά ή διπλωματικά, η Νέα Δημοκρατία γυρίζει σελίδα τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου. Γυρίζει σελίδα για δύο λόγους. Πρώτον, δεν αρκεί μόνο η εκλογή ενός αρχηγού για να αλλάξει και να εξυγχρονιστεί μια παράταξη. Ο νέος αρχηγός έχει μεγάλη ευθύνη και κυρίως ανηφόρα από την επομένη της εκλογής του από Δευτέρα 11 Ιανουαρίου. Και είναι αποτέλεσμα συλλογικής δουλειάς και πραγματικής αλλαγής νοοτροπιών και κουλτούρας στα κόμματα γενικότερα, τα οποία παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια ότι περνάνε μεγάλη κρίση αξιοπιστίας. Και το δεύτερο που έχω να πω είναι επίσης ότι επειδή έγινε πολύ πολιτική και ουσιαστική η ατζέντα στην τελική ευθεία και για τις 20 Δεκεμβρίου αλλά και για τις 10 Ιανουαρίου, μειώθηκαν οι προσωπικές, αν θέλετε, αναφορές, οι εχμές. Χωρίς ουσία εννοώ, οδηγούμαστε σε μία ριζική ανασυγκρότηση. Το κάθε πρόσωπο έχει πλεονεκτήματα, έχει ισχυρά σημεία, έχει δυνατά χαρτιά. Όμως, ο χαρακτήρας της Νέας Δημοκρατίας ως μια σύγχρονη παράταξη στον ευρωπαϊκό πυρήνα και στις διεθνείς εξελίξεις στο κέντρο γενικότερα των διεργασιών και με φιλελεύθερο θετικό πρόσημο και ριζοσπαστικό πρόσημο δεν αλλοιώνεται ό,τι και να τελικά αποφασίσει. Υπάρχουν ο κόσμος. Ακόμη τα δύο στρατόπεδα, όπως περιγράφουν όλοι, η κόντρα μεταξύ Καραμανλικών και Μητσοτακικών? Δεν θεωρώ ότι υπάρχει τέτοια κόντρα. Θεωρώ ότι είχε διαμορφωθεί στο παρελθόν ένας τέτοιος προσδιορισμός. Αλλά γιατί το ισχυρίζομαι αυτό? Γιατί δημιουργήθηκε στη βάση και στην αφετερία δύο ισχυρών προσωπικότητων, του Κωνσταντίνου Καραμανλή και του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Και τα δύο αυτά πρόσωπα δεν είχαν μάθει να δημιουργούν στρατούς, να δημιουργούν αυλές, να δημιουργούν, αν θέλετε, σφαίρες επιρροής. Δεν υπήρχε λόγος. Είχαν τη δυνατότητα και το πολιτικό μέγεθος και διδάξαμε την παρουσία τους και με τα πεπραγμένα τους το πώς πρέπει να πολιτεύεται. Τι κάνουμε τώρα που υπάρχουν. Τώρα λοιπόν βλέπω ότι αυτές είναι, αν θέλετε, folklore διαχωριστικές γραμμές. Έχουν μείνει στην παράδοση της γραφικότητας. Όποιος είναι καραμαλικός μπορεί να είναι και μητσοτακικός, και όποιος είναι μητσοτακικός μπορεί να είναι και καραμαλικός, για ένα πολύ πολύ απλό λόγο. Διότι η μεγάλη πολιτική στην Ελλάδα και οι μεγάλες σχολές πολιτικής σκέψης συνθέσανε, διδάξανε και δεν χωρίσαν, δεν διχάσαν. Όσοι χρησιμοποιούν πολιτικά πρόσωπα
και προσδιορισμούς προκειμένου να περιχαρακώσουν, αυτό εννοούσα ότι Δευτέρα θα μας βρει αλλαγμένους, όσοι χρησιμοποιούν στρατόπεδα για να κρύψουν την αδυναμία τους ή αν θέλετε την ανεπάρκειά τους, είναι παρελθόν από σήμερα, όχι από την Κυριακή. Λοιπόν, την Κυριακή 7 το πρωί με 7 το απόγευμα, κύριε Κανέλο. Αυτή 7 είναι... το πρωί με 7 το απόγευμα, στους ίδιους χώρους, οι πολίτες προσέχονται εκεί που ψήφισαν και την πρώτη Κυριακή. Η διαδικασία επιθυμούμε να είναι μαζική, να είναι φερέγγια, να έχει ισχυρό πολιτικό μήνυμα και το κυριότερο, να το πω και ξεκάθαρα, να μην κλείσουμε τα φώτα την Κυριακή και σταματήσουν οι μηχανές, να εντατικοποιηθεί η ανασυγκρότηση παράτασης. Σας ευχαριστούμε. Καλό βράδυ, κύριε Κανέλο. Γιώργο, σε ευχαριστώ και εσένα για την παρουσία σου και τα σχόλια. Να ευχαριστήσω τις φίλες και φίλους που μείναν συντονισμένοι.